World του One Channel και η σημερινή μέρα συμπίπτει τόσο με την εθνική μας εορτή για την ελληνική ανεξαρτησία, όσο και με τον ένα μήνα αιματηρού αγώνα των Ουκρανών για τη δική τους ανεξαρτησία από την ανέτεια ρωσική εισβολή. Ο πόλεμος στην πόρτα της Ευρώπης, χωρίς άμεση προοπτική ανακοχής ή λήξης, μετρά ήδη 1.000 νεκρούς, ανάμεσά τους 128 παιδιά. Περισσότερο από 10 εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 4,5 εκατομμύρια παιδιά, ενώ 6,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν αντοπιστεί σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση 30 ημερών από την έναρξη της εισβολής, έρχεται να προσθεθεί και ο φόβος για την κλιμάκωση του πολέμου σε πυρηνικό ως απειλή από τον Πούτιν μετά την παραδοχή του ότι οι Ρώσοι υποχωρούν σε κομβικές πόλεις. Δεν υπάρχει κανένα καλό νέο για τους πολίτες της Μαριούπολης. Ακόμα και για να θάψουν τους νεκρούς τους είναι ένας σκληρός αγώνας. Τα τρόφιμα και το νερό έχουν τελειώσει προπολού. We drained water from heating pipes and boiled tea with it for children and the elderly first. Breaks my heart, hearts of all Ukrainians. And every free person on the planet. People matter. Freedom matters. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ΚΑΠΑ News, Γιάννη Κουτσομίτη, για να μας πείτε, κύριε Κουτσομίτη, τη δική σας ανάλυση για τα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της ρωσικής εισβολής με την αιματοχυσία να εξακολουθεί να συμβαίνει χωρίς ουσιαστικά κάποιος να μπορεί να σταματήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει σχεδόν από την αρχή κάνει σαφές σε όλους τους τόνους ότι δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, που ήταν και το βασικό πρόσχημα του Ρώσου εισβολέα, αρχίζει να φαίνεται ότι αυτή δεν είναι η πραγματική αιτία του πολέμου. Θεωρείτε κι εσείς ότι πίσω από την εισβολή στην Ουκρανία κρύβεται μια σύγκρουση πολιτισμών, όχι θρησκευτικών ή πολιτικών, ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή? Εάν κρίνουμε από τις δηλώσεις το διάγγελμα του κυρίου Πούτιν 2 μέρες πριν την εισβολή, αλλά και το περίφημο άρθρο που δημοσίευσε τον Ιούλιο στην Προεδρία, στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Ρωσίας, βλέπουμε ότι αυτή η σύγκρουση ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατος σε μία σύγκρουση, θα έλεγα, ιδεολογιών και γεωπολιτικών στοχεύσεων, την οποία έχει αποφασίσει ο ηγέτης της Ρωσίας και πιθανότατα και η πλειοψηφία της ελίτ της Ρωσίας, παρότι πλήττεται αυτή τη στιγμή από τις κυρώσεις. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μετά τα μερικά χρόνια όπου η Ρωσία μετήχε σε ένα βαθμό, αρκετά μεγάλο βαθμό, στη διαδικασία των διεθνών οργανισμών και της λήψεως αποφάσεων, όπως ήταν η συμπερίληψή της στο G8, μέχρι και το 2014, η κρίση στην Κρυμαία τότε με την Ουκρανία και τις αποσχιστήσεις περιοχές έκαναν αυτή τη μεταστροφή πάρα πολύ σαφή. Και η Ρωσία φαίνεται και ο κύριος Πούτιν θεώρησε ότι έχει βρεθεί στο περιθώριο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ότι τα επόμενα χρόνια ο ρόλος της Ρωσίας θα φθήνει όλο και περισσότερο, και εδώ βάζουμε και τον παράγοντα της απολιγνητοποίησης, της αφαίρεσης των ορυκτών καυσίμων από την ενέργεια μέχρι το 2050 με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού. Και έτσι η Ρωσία θεωρεί ότι κάθε χρόνος που περνάει υπάρχει ένας κατήφορος στη διεθνή της θέση, τον οποίον οφείλει να σταματήσει
διότι ήδη έχει έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάνω σε αυτό, ναι, δηλαδή, θεωρείτε, ναι, κύριε Κουτσομίτη, ότι επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίπολο, όχι αυτή τη φορά μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας ή Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, ώστε να διώξει εντελώς Ευρώπη και ΗΠΑ? Μία σκέψη είναι τίνει προς τα εκεί, διότι πολύ απλά, όταν βρίσκεται κάποιος σε σύγκρουση με έναν άλλο παράγοντα, τι πιο λογικό να προσπαθήσει να προσεγγίσει μια άλλη μεγάλη δύναμη, η οποία επίσης είναι σε ενδυνάμει σύγκρουση με αυτόν τον παράγοντα. Η Κίνα, γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι έχει ανταγωνιστικές βλέψεις απέναντι στη Δύση. Δεν είναι μόνο η εμπορική, πολύ επιθετική εμπορική της πολιτική, αλλά και κυρίως οι πρακτικές της στην Ασία, στον Ειρηνικό και σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπως είναι στην Αφρική. Άρα βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν πήγε και επισκέφθηκε τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, με αφορμή βέβαια τις χειμερινούς Ολυμπιακούς, αλλά ουσιαστικά για να δέσει αυτή τη συνεργασία, την οποία η Ρωσία θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο στο μέτωπο που θέλει να προτάξει απέναντι στη Δύση. Δηλαδή, εάν θα επιχειρούσετε μία πρόβλεψη, πότε θα νομίζετε ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα αποφύγει τελικά την επέμβαση στον πόλεμο του Πούτιν, το ΝΑΤΟ, αν τελικά έχει μεγάλη διάρκεια? Και πιστεύετε, έτσι, για ένα τρίτο ερώτημα για να το ολοκληρώσουμε, αυτό που λένε ότι η Ουκρανία, αν νικήσει στην Ουκρανία η Ρωσία, δεν θα σταματήσει εκεί? Απαντώντας στο πρώτο μέρος του ερωτήματος, θα σας έλεγα ότι οι συγκρούσεις δεν φαίνεται να σταματήσουν, ότι είναι δυνατόν να σταματήσουν πολύ σύντομα. Mm. Και αυτό διότι, παρότι υπάρχουν διαρροές ότι υπάρχει σύγκληση των απόψεων των δύο πλευρών, εντούτοις τα πολύ κρίσιμα ζητήματα η απόσταση είναι τεράστια. Και το λέω συγκεκριμένα στο κομμάτι της αφαίρεσης, κομμάτι της κυριαρχίας, της επικράτειας της Ουκρανίας να μεταφερθεί στη Ρωσία, όπως είναι η Κριμαία και οι δύο επαρχίες του Ντομπάς, και όχι μόνο αυτές που είχαν αποσχιστεί, αλλά ολόκληρη η διοικητική επαρχία του Ντομπάς, η οποία είναι άλλο ένα 60% από εκείνο που είχε καταληφθεί το 2014. Άρα σε επίπεδο συμφωνίας βρισκόμαστε ακόμη μακριά. Το δεύτερο ανησυχητικό σημείο είναι ότι σε στρατιωτικό επίπεδο η Ρωσία δυσκολεύεται να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους που είχε θέσει στην αρχή αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης. Οπότε εδώ το ΝΑΤΟ τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση? Αν η Ρωσία καθυστερεί, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να επέμβει, θα αναγκαστεί να επέμβει? Το ΝΑΤΟ έχει λάβει πολύ συγκεκριμένη δεσμευτική απόφαση ότι δεν θα επέμβει στην Ουκρανία στρατιωτικά. Ακόμη ό,τι και να γίνει, ακόμη και αν η Ρωσία ισοπεδώσει.